Στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα στο κανάλι μου, σας είχα δώσει 10 λόγους για τους οποίους γουστάρω πάρα πολύ που είμαι φωτογράφος. Σε περίπτωση που δεν έχετε δει το βίντεο, θα το βάλω πάνω δεξιά, διότι ίσως αποτελέσει έμπνευση για κάποιους από εσάς, ώστε να ξεκινήσετε να ασχολείστε με τη φωτογραφία. Στο σημερινό βίντεο θα το πάω ανάποδα. Θα σας δώσω 10 λόγους για να μην γίνετε φωτογράφοι. Πολλές φορές ξέρουμε τι μας αρέσει, ξέρουμε γιατί θέλουμε να το ακολουθήσουμε, αλλά θα μου πει κανείς, γιατί κάποιος να μην θέλει να γίνει φωτογράφος. Αν λοιπόν θέλεις να πάρεις όλες τις απαντήσεις, δες το βίντεο μέχρι το τέλος. Let's roll! Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης από το antonydavidphoto.com και το photocoaching.gr. Πριν προχωρήσω στους 10 λόγους για να μην γίνει κανείς φωτογράφος, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι το συγκεκριμένο βίντεο δεν γίνεται με σκοπό να σας τρομάξει ή να σας αποτρέψει από το όνειρο και το πάθος που θέλετε να ακολουθήσετε. Περισσότερο μπορείτε να πάρετε αυτό το βίντεο σαν ένα προειδοποιητικό βίντεο ή ένα βίντεο που προσπαθεί να σας προετοιμάσει για το τι πρόκειται να ακολουθήσει εάν θέλετε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τη φωτογραφία και να εξελιχθείτε μέσω αυτής. Φυσικά, όταν λέω για να μην γίνει κανείς φωτογράφος, να ξεκαθαρίσω λίγο τι σημαίνει φωτογράφος για εμένα. Φωτογράφος δεν είναι οποιοδήποτε γουστάρει απλά να βγαίνει έξω και να φωτογραφίζει, να βγάζει φωτογραφίες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάθος για αυτό που κάνει και προσπαθεί να εμβαθύνει κάθε μέρα όλο ένα και περισσότερο μέσα στην τέχνη που αγαπάει. Έτσι λοιπόν και στη φωτογραφία, δεν μπορώ να αποκαλέσω τον κάθε άνθρωπο φωτογράφο, θα αποκαλέσω όμως φωτογράφο αυτόν ο οποίος επενδύει χρόνο και μέρος του εαυτού του σε αυτή την τέχνη για να εξελιχθεί και κυρίως να εκφραστεί μέσω αυτής. Έτσι λοιπόν θα μπορούσατε να είστε άνθρωποι οι οποίοι απλά γουστάρουν να βγάζουν όμορφες φωτογραφίες, να έχουν το κινητό ή ακόμα και τη μηχανή τους, τη φωτογραφική τους μηχανή και να βγάζουν όμορφες φωτογραφίες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αυτομάτως φωτογράφοι, απλά γουστάρουν να βγάζουν φωτογραφίες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οι φωτογράφοι λοιπόν για στους οποίους αναφέρομαι, που λέω 10 λόγοι για να μην γίνεις φωτογράφος, είναι φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν προτίθενται να κάνουν τα πράγματα που θα αναφέρω σήμερα και να εμβαθύνουν να επενδύσουν χρόνο, χρήμα κτλ. Από τη ζωή τους για να μπορέσουν να πάνε παραπέρα μέσω της φωτογραφίας, να εκφραστούν μέσω αυτής και φυσικά να εξελιχθούν μέσω αυτής. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς τους 10 λόγους για να μην γίνεις φωτογράφος. Πάμε στον πρώτο λόγο, ο οποίος είναι το κασέρι ή αλλιώς τα λεφτά ή το χρήμα, όπως θέλετε πείτε το. Είτε ακολουθήσετε τη φωτογραφία σαν χόμπι, είτε την ακολουθήσετε επαγγελματικά, σε κάθε περίπτωση η φωτογραφία είναι ένα ακριβό χόμπι. Οι φακοί κοστίζουν, οι φωτογραφικές μηχανές κοστίζουν, ο φωτισμός κοστίζει, η εκπαίδευση πάνω στη φωτογραφία κοστίζει. Άρα λοιπόν, εάν δεν προτίθεστε να επενδύσετε χρήματα για να εξελιχθείτε μέσω της φωτογραφίας, τότε ίσως η φωτογραφία δεν είναι μια τέχνη την οποία θέλετε να ακολουθήσετε. Πάμε στον δεύτερο λόγο, ο οποίος πιστεύω είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους και αυτός φυσικά είναι ο χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για να εξελιχθείς μέσω της φωτογραφίας. Άρα λοιπόν, εάν δεν προτίθεστε να επενδύσετε χρόνο για να μπορείτε να εξελιχθείτε μέσα από τη φωτογραφία και να μάθετε πράγματα, τότε ίσως πάλι η φωτογραφία δεν είναι μια τέχνη που θέλετε να ακολουθήσετε. Ο χρόνος, όπως έχω πει και σε άλλα μου βίντεο, θεωρώ ότι είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Τα χρήματα μπορείς να τα επενδύσεις κάπου, να τα ξοδέψεις κάπου, να τα ξαναβγάλεις. Τον χρόνο που πέρασε όμως δεν μπορείς να τον ξαναβγάλεις. Και αυτό τον κάνει για μένα το σημαντικότερο αγαθό. Ό,τι λοιπόν χρόνος περνάει, πηγαίνει πάντα προς τα μπροστά η φάση, δεν γυρνάει προς τα πίσω. Άρα λοιπόν, όπου πετάξουμε χρόνο ή όπου δεν επενδύσουμε σωστά το χρόνο μας, τότε αυτός έχει πάει χαμένος και δεν γυρνάει πίσω, δεν μπορούμε να τον πάρουμε πίσω. Άρα θέλουμε πάρα πολύ σωστή και όρημη σκέψη όταν επενδύουμε το χρόνο μας σε κάτι, είτε αυτό είναι μια μορφή τέχνης, είτε μια εργασία, είτε οτιδήποτε, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε μετά τα ωφέλη των επιλογών που κάναμε. Πάμε στον τρίτο λόγο, ο οποίος είναι η υπομονή. Η υπομονή πιστεύω είναι μία από τις μεγαλύτερες αρετές και αν μιλάμε για φωτογραφία, τότε η υπομονή πρέπει να γίνει το δεξί σας χέρι, η προέκταση του εαυτού σας, πείτε το όπως θέλετε. Χωρίς υπομονή στη φωτογραφία δεν παίζει να εξελιχθείτε. Το έχω πει και σε άλλα μου βίντεο αυτό, ότι άμα βιάζεστε στη φωτογραφία, αντί να προχωράτε ένα βήμα μπροστά, κάθε φορά που βιάζεστε πηγαίνετε δύο βήματα πίσω. Άρα λοιπόν αυτό συμβάλλει εντελώς αρνητικά στην εξέλιξή σας πάνω στη φωτογραφία. Εγώ προσωπικά ποτέ μου δεν ήμουν υπομονετικός. Πάντα βιαζόμουν, ήθελα να πετύχω το στόχο γρήγορα, να καταφέρω το τελικό αποτέλεσμα κτλ. Μέσω της φωτογραφίας όμως έμαθα να είμαι υπομονετικός και αυτό μου έχει προσφέρει πάρα πολλά ωφέλη, διότι έχω δει ότι μέσω της υπομονής έχω μάθει περισσότερα πράγματα από όσα είχα μάθει όταν βιαζόμουν, όταν ξεκινούσα τα πρώτα μου βήματα στη φωτογραφία. Πάμε τώρα στον τέταρτο λόγο, ο οποίος έχει να κάνει με τον όγκο και το βάρος του εξοπλισμού που μεταφέρουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε για φωτογράφηση. Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να μεταφέρετε αρκετά και πολλές φορές βαριά πράγματα για να πάτε για μια φωτογράφηση, τότε ίσως η φωτογραφία δεν είναι για εσάς. Κάποτε ένας από τους δασκάλους μου, ο Σπύρος Τσακίρης, είχε πει την εξής ατάκα: φωτογράφος σημαίνει κουβάλιμα. Τότε εγώ ως πιτσιρικάς και αρχάριος στη φωτογραφία,
Δεν το είχα πάρει πολύ στα σοβαρά αυτό το πράγμα που έλεγε, μέχρι που περάσαν τα χρόνια και συνειδητοποίησα ότι είχε δίκιο. Όποτε πήγαινε για φωτογράφηση, είτε πήγαινε χομπίστηκα για πάρτι μου, είτε πήγαινε για μια δουλειά, πάντα κουβαλούσα εξοπλισμό. Άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο. Άλλες φορές πιο ελαφρύ, άλλες φορές πιο βαρύ. Σε κάθε περίπτωση όμως πάντα κουβαλούσα εξοπλισμό. Θα μου πει κανείς τώρα, έχουμε τις mirrorless, όλα καλά. Πιο μικρά σώματα, πιο ελαφρύ φακή, μπλα μπλα μπλα. Δεν πάει ακριβώς έτσι, μην γελιέστε. Το ότι έχετε αγοράσει μια mirrorless, η οποία έχει, συμφωνώ, έχει πιο μικρούς φακούς, είναι πιο ελαφριά και πιο μικρά τα σώματα, δεν σημαίνει ότι το συνολικό βάρος ή ο όγκος του εξοπλισμού που μπορεί να μεταφέρεται για κάποια φωτογράφηση θα είναι πανάλαφρος, έτσι. Υπάρχουν για τρίποδα, υπάρχει και ο εξοπλισμός φωτισμού, υπάρχει ο αριθμός των φακών που μπορεί να έχετε μαζί σας ή ακόμα και ο αριθμός των σωμάτων φωτογραφικής μηχανής που μπορεί να έχετε μαζί σας. Άρα λοιπόν το ότι πήρατε μια mirrorless, η οποία συγκριτικά με μια DSLR είναι μικρότερη προφανώς και είναι και ελαφρύτερη, καθώς και οι φακοί τους αντίστοιχα είναι μικρότεροι και ελαφρύτεροι, δεν σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος θα μειωθεί τόσο δραματικά που δεν θα χρειαστεί να κουβαλήσετε κάποιες φορές κάποια πράγματα που έχουν μεγάλο βάρος. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση, ένας φωτογράφος ο οποίος θέλει να κάνει κάτι σωστά, αρκετές φορές μπορεί να χρειαστεί να κουβαλήσει κάτι που έχει μεγάλο όγκο και μεγάλο βάρος. Πάμε στον πέμπτο λόγο. Εάν δεν έχετε ανοιχτό μυαλό, τότε σίγουρα η φωτογραφία δεν είναι για εσάς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πολύ απλά χρειάζεται ανοιχτό μυαλό για να μπορέσεις να εξελιχθείς στη φωτογραφία, καθώς και σε άλλη τέχνη, αλλά και σαν άνθρωπος. Αλλά δεν θα το πάμε τόσο βαθιά, θα μείνουμε στη φωτογραφία. Θέλει λοιπόν ανοιχτό μυαλό η φωτογραφία για να μπορείς και να κάνεις σωστή κριτική στον εαυτό σου, αλλά και για να μπορείς να δέχεσαι κριτική από τους άλλους. Όταν έχεις κλειστό μυαλό λοιπόν, κλείνεσαι και δεν προχωράς μπροστά, δεν εξελίσσεσαι. Όταν έχεις ανοιχτό μυαλό, είσαι πιο δεκτικός, είσαι πιο ελαστικός και έτσι λοιπόν μπορείς να δεις πιο εύκολα τα λάθη σου και μέσω αυτών να μπορέσεις να εξελιχθείς και να μεγαλώσεις μέσω της φωτογραφίας. Πάμε στον έκτο λόγο, ο οποίος έχει να κάνει με το πάθος και τη δημιουργικότητα. Εάν δεν έχεις πάθος για δημιουργικότητα, τότε η φωτογραφία δεν είναι για εσένα. Εάν αντιμετωπίζεις μια τόσο όμορφη τέχνη τελείως τυπικά, τότε το πιο πιθανό είναι μετά από λίγο να τα παρατήσεις. Εάν έχεις πάθος όμως για αυτό που κάνεις και σου βγαίνει δημιουργικότητα μέσα από αυτό, ουσιαστικά εκφράζεσαι μέσα από αυτό, τότε σίγουρα έχεις χτίσει σωστές βάσεις για να μπορέσεις να συνεχίσεις και να εξελίσσεσαι μέσω αυτού και φυσικά να μπορείς να εκφράζεσαι μέσω αυτής της τέχνης. Άρα λοιπόν, χωρίς πάθος και δημιουργικότητα για τη φωτογραφία, δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να γίνει φωτογράφος. Ο 7ος λόγος είναι ο λόγος που έχω δει αρκετά άτομα να τρώνε τα μούτρα τους όταν ασχολούνται με τη φωτογραφία, γιατί την έχουν δει εντελώς λάθος στη φάση. Αν λοιπόν πιστεύεις ότι αν έχεις χρήματα ή ακριβό εξοπλισμό θα σε κάνει καλό φωτογράφο, τότε μάλλον θα έχουν πει λάθος τα πράγματα. Ούτε τα χρήματα θα σε κάνουν καλύτερο φωτογράφο, ούτε ο καλός εξοπλισμός θα σε κάνει καλό φωτογράφο. Το έχω πει και σε άλλα μου βίντεο, θα το ξαναπώ και εδώ πέρα. Εάν φτάσεις σε ένα σημείο όπου έχεις εξοπλισμό ο οποίος είναι μακράν πιο πάνω από τις δυνατότητες και τις γνώσεις σου, τότε περισσότερη φωτογραφία θα κάνει ο εξοπλισμός σου παρά εσύ ο ίδιος. Και φυσικά στη φωτογραφία είναι γνωστό ότι τις φωτογραφίες δεν τις κάνει το μηχάνημα, αλλά τις κάνει ο φωτογράφος που βρίσκεται πίσω από το μηχάνημα. Άρα δεν σε κάνουν καλό φωτογράφο ούτε τα χρήματά σου, ούτε ο καλός σου εξοπλισμός. Απλά σου δημιουργούν πιο εύκολα κάποιες εντυπωσιακές ή τεχνικά καλές φωτογραφίες, οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση είναι τεχνικά ναι μεν άρτιες, αλλά δεν έχουν καθόλου ψυχή. Και όταν μιλάμε για φωτογραφία, μας ενδιαφέρει και η δημιουργικότητα και η ψυχή, αναλόγως φυσικά με τι φωτογραφία ασχολούμαστε. Πάμε στο νούμερο 8, το οποίο έχει να κάνει με την επεξεργασία. Και σε αυτή την περίπτωση έχω δει πάρα πολλά άτομα να τρώνε τα μούτρα τους, επειδή πιστεύουν ότι αν μάθουν 5-6 τεχνικές και πετάξουν και 5-6 φίλτρα και εφέ πάνω στη φωτογραφία τους, ότι η φωτογραφία τους μετά θα βλέπετε. Ωστόσο, δεν πάει έτσι το πράγμα, παιδες, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Εάν η φωτογραφία μας δεν είναι καλή από το κλικ, 100 κιλά επεξεργασία να τις βάλεις από πάνω, δεν πρόκειται να γίνει καλή φωτογραφία. Έτσι. Είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Άλλο η λήψη, άλλο η επεξεργασία. Μισή δουλειά γίνεται στο ένα, μισή δουλειά γίνεται στο άλλο. Αν και τα δύο δεν ισορροπούν και δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, τότε δεν έχουμε καλό αποτέλεσμα. Είναι, όπως έχω πει και άλλες φορές, σαν να προσπαθείς να βάλεις κραγιόν σε μία μαϊμού. Αν βάλεις κραγιόν σε μία μαϊμού, δεν θα γίνει μοντέλο, θα παραμείνει μαϊμού, απλά θα έχει κραγιόν επάνω της. Ακριβώς έτσι ισχύει και για τις φωτογραφίες αυτές που σας λέω. Άρα, αν πιστεύετε ότι μόνο με τις γνώσεις επεξεργασίας μπορείτε να γίνετε μεγάλοι και τρανοί φωτογράφοι, think again, δεν πάει έτσι το πράγμα, η φωτογραφία δεν είναι για εσάς. Πάμε και στον πρώτο τελευταίο λόγο, το νούμερο 9, ο οποίος έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, τον παράγοντα της αποτυχίας. Εάν δεν τα πάτε καλά με την αποτυχία, τότε η φωτογραφία δεν είναι για εσάς. Ένας πολύ καλός τρόπος να εξελιχθεί κανείς είναι να μάθει να αποδέχεται τα λάθη του και να μάθει να αποδέχεται όταν αποτυγχάνει κάπου. Αν λοιπόν δεν είσαι ικανός να αποδεχτείς την αποτυχία σου κάπου, τότε δεν πρόκειται να προχωρήσεις μπροστά και θα νομίζεις ότι πάντα τα κάνεις όλα τέλεια και αυτό θα συμβάλλει πολύ αρνητικά στην εξέλιξή σου ως φωτογράφος. Εσείως φτάσαμε και στον 10ο λόγο, ο οποίος έχει να κάνει με ένα από τα αγαπημένα σας sites, το YouTube, εδώ που με βλέπετε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν πιστεύετε ότι μέσω του YouTube μπορείτε να γίνετε μεγάλοι και τρανοί φωτογράφοι, τότε μάλλον σας γελάσανε.
Το YouTube δεν αρκεί για να κάνει έναν άνθρωπο καλό φωτογράφο, ούτε αρκεί για να του δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται. Εγώ κάνω μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να μπορώ να σας δίνω συμβουλές μέσα από εδώ, αλλά αυτά που σας δίνω εδώ πέρα μέσα είναι, όπως το είπα πριν, συμβουλές. Δεν είναι εκπαίδευση. Το YouTube δεν είναι εκπαίδευση. Ωραία. Αυτά που ακούτε εδώ πέρα μέσα είναι το 1 δέκατο από αυτά που μπορείτε να μάθετε σε ένα workshop ή σε ένα ιδιαίτερο μάθημα. Όχι μόνο από εμένα, από οποιονδήποτε άλλο. Έτσι, το μέσο του YouTube είναι που μας φρενάρει περισσότερο και δεν μπορούμε να κάνουμε κανονική εκπαίδευση από εδώ. Έτσι. Άρα λοιπόν, μέσα από το YouTube, ναι, μπορείτε να βελτιωθείτε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, να πάρετε μερικές πρώτες βάσεις και φυσικά σε συνδυασμό με δικό σας ψάξιμο, δικιά σας εξάσκηση, τότε ναι, μπορείτε να εξελιχθείτε. Μόνο με αυτά που ακούτε, αν τα αντιγράφετε, απλά θα γίνετε ένα αντίγραφο εμού ή ένα αντίγραφο οποιοδήποτε άλλου φωτογράφου ακολουθείτε με αυτά που σας λέει μέσω του YouTube. Δεν θέλετε, πιστέψτε με, δεν θέλετε να γίνετε ένα αντίγραφο ενός άλλου φωτογράφου, θέλετε να κάνετε κάτι δικό σας και να ξεχωρίσετε. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε σοβαρά υπόψη σας στη φωτογραφία, δεν θα μείνετε στο YouTube. Εάν πιστεύετε ότι μέσω του YouTube μπορείτε να γίνετε καλοί φωτογράφοι, τότε η φωτογραφία σίγουρα δεν είναι για εσάς. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Εάν θέλετε, πείτε μου τη γνώμη σας, εάν συμφωνείτε, εάν διαφωνείτε με αυτά που είπα ή αν πιστεύετε ότι παρέλειψα κάτι, αφήστε μου σχόλιο κάτω από το βίντεο για να το συζητήσουμε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε το like και φυσικά μην ξεχάσετε να πατήσετε το subscribe με το καμπανάκι από δίπλα για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο που ανεβαίνει εδώ στο κανάλι μου. Εάν θέλετε να υποστηρίξετε αυτό που κάνω εδώ στο YouTube και να γίνετε μέρος του community που έχω φτιάξει, πατάτε το κουμπάκι join που βρίσκεται κάτω από κάθε βίντεο ή με υποστηρίζετε μέσω του Patreon. Πληροφορίες γι' αυτό θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Σε κάθε περίπτωση και με όλους εσάς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.